Πάμε από τον Γιώργο Τσακίρη να μιλήσουμε για το μάτσο που η ΑΕΚ, νομίζω Γιώργο, ξεγελάει το αποτέλεσμα αναλογικά με την εμφάνιση, αλλά η ζημιά έγινε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, κοίταξε, ήταν πολύ πιο παραγωγική από ό,τι περίμενα με ένα τόσο κλειστό γκρουπ άμυνας από την Καλυθέα, γιατί έπαιξε πολύ πίσω. Δεν ήταν η Καλυθέα που ήταν με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα. Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες και πάρα πολύ καθαρές να τελειώσει το μάτσο με ένα γκολ, γιατί στον γκολ θα κρινόταν, περνόταν. Δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να παίρνεις και την νίκη. Άμα δεν μπορείς να βάλεις ένα από τις τουλάχιστον 8 σπουδαίες ευκαιρίες που έχεις, δεν γίνεται να πάρεις το μάτσο, δεν είναι. Δυστυχώς ο Πιερό δεν ήταν εύστοχος σήμερα, σε τρεις περιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει βρει δίχτυα. Το ίδιο Σιμάνσκι, το ίδιο ο Πινέδα, το ίδιο ο Ελίασον, εκπληκτική ευκαιρία που χάνει, το ίδιο ο Πάλο Φερνάντες, το ίδιο ο Τζούμπερ. Εντάξει παιδιά, αν δεν τη βάλεις δεν κερδίσεις. Δεν είσαι φουτμπολ, έτσι δεν είναι. Ναι. Θα βάλεις γκολ. Αν δεν βάλεις γκολ δεν θα κερδίσεις. Και η ΑΕΚ το μόνο που στερήθηκε σήμερα ήταν το γκολ, που δεν ξέρω αν το είχε, αν είχε αλλαγές, ας πούμε, τον Πάκο, διότι σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι δεν είχε τον Λαμέλα, για παράδειγμα, να τους ξεκλειδώσει κάτι, όμως οι φάσεις υπήρξαν και βγήκαν και σωστά δουλεμένα. Το θέμα είναι ότι δεν βρήκε δίχτυα αυτή τη φορά. Σίγουρα θα έχεις περισσότερες πιθανότητες με τον Λαμέλα, θα έχεις περισσότερες πιθανότητες με τον Λιβάη ίσως, θα έχεις περισσότερες πιθανότητες αν έρχονταν από τον Πάκο ο Κατζίνο να βοηθήσει από τα αριστερά που δεν τράβηξε σήμερα ο Κοητά. Ή και, αν υπήρχε ο Λιβάη για παράδειγμα σήμερα, στην πρώτη φάση, από την άποψη ότι το Πιερό δεν ήταν σε πολύ καλό βράδυ. Ναι, ναι, και αυτό θα μπορούσε να πει και δύο φορές, παιδί μου. Αντί να έχεις βάλει μετά το Τζούμπερ, που ήταν κινητικός, ήταν δραστήριος, αλλά θα μπορούσε να έχεις δύο φορές που να πλαισιώσει τον Πιερό στο ύψος και στη δύναμη, με αποτέλεσμα οι τρεις στόπερ του αντιπάλου να έχουν πιο δύσκολο έργο, έτσι. Δεν νομίζω ότι κρίθηκε, όμως κρίθηκε στο γεγονός ότι δεν έβαλες γκολ. Όχι το ποιοι ήταν τον πάγκο, αν ήρθαν αυτοί που έπρεπε, αν έλειπαν αυτοί που έλειπαν. Αν αυτοί που ήταν μέσα έκαναν απλά στο 20% θα πω εγώ, σωστά στο τελικό κομμάτι του παιχνιδιού αυτό που έπρεπε, η ΑΕΚ θα είχε κερδίσει σήμερα. Θα είχε κερδίσει και σχετικά εύκολα. Ένα 0-2 θα το είχε πάρει. Δεν το κατάφερε. Είχε την ατυχία να έχει πολύ κακή μέρα τον Πίλιο. Ναι, αλήθεια είναι. Ήταν πάρα πολύ κακός και νομίζω ότι είναι και αυτό που φωνάζω, ελπίζω να μην βγει μέχρι το Γενάρη, αλλά η ΑΕΚ πρέπει να έχει πάρει μπακ αριστερό. Και όχι για τη σημερινό μόνο, γενικά πίεση έχει πάει πάρα πολύ καλά το παιδί. Αλλά θα έχει τέτοιες μέρες και έρχονται και πιο δύσκολα παιχνίδια και ξαναλέω δεν έχω δει μια σταθερότητα ακόμα σε έναν βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει. Και σε τέτοια μάτσα όπως αντιλαμβάνεσαι, επειδή παίζεις πολύ ψηλά, χρειάζεται πάρα πολύ από τα μπάκους να πάρεις πράγματα. Είχε και την ατυχία να μην έχει και δεξιό μπάκ σήμερα, αν και πήγε καλά ο Πινέδα στη θέση. Και ο Πινέδα πήγε καλά. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν πήγε καλά η ομάδα σε επίπεδο, ξαναλέω, παραγωγής φάσης, δημιουργίας, απέναντι και σε μια ομάδα που είναι καλή, αμήνθηκε σωστά, έτρεξε πολύ, σοβαρό πρέσβη, την είχαμε δει και η αλήθεια είναι ότι με μία-δύο εξαιρέσεις τις αρκετές προσπάθειες της Καλυθέας να βγει στο transition, η ΑΕΚ έχει καλή αντίδραση και εκεί. Όχι, είχε πάρα πολύ καλή αντίδραση, όντως ισχύει. Μία φάση όπου ο Βίντα... την ασίστ που πήγε να κάνει ο Πίλιος. Το γύρισμα, το παρεβάλλει εκείνο. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί τι σκέφτεται εκεί το παιδί. Αν εξαιρέσουμε αυτό το λάθος, είναι μια στιγμή ακόμα νομίζω. Αυτή που λέει το Βίντα που χάνει τον... Ναι, αντίπαλο. Όπου κατά τα άλλα ο Βίντα ήταν και πολύ καλός στο build-up σήμερα. Ναι, ναι, εξαιρετικός και στο build-up και στο να βγαίνει πρώτος και στο να κόβει να μην βγει το transition όπως λες. Εντάξει, το θέμα είναι η γκέλα όμως. Στο τέλος μένει η γκέλα, το γεγονός ότι δεν κατάφερες να πάρεις το τρίποντο που θα σε διατηρούσε στην κορυφή και θα πήγαινες και με ισόβατη ψυχολογία για τον τέλειο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τώρα πας με ένα μεγαλύτερο πρέπει για να κερδίσεις. Την Κυριακή στην Φιλαδέλφια τους πράσινους. Αλλά ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν βρίσκεις γκολ σε τόσο καθαρές φάσεις. Δηλαδή, ειδικά η τετραπλή δεν το συστάω, αλλά και αυτή με τον Ελίασον που συνδυάζεται υπέροχα με τον Πινέδα, όπως και οι τρεις του Πιερό, γιατί οι μπάλες του Μάντελ στο κεφάλι του ήταν ιδανικές για να σκοράρει, ειδικά οι δύο τελευταίες. Δεν γίνεται να μην γίνεται μια φάση από αυτές γκολ, δεν μπορεί να κερδίσει διαφορετικά, το ξαναλέω. Αυτό είναι το θέμα, ότι αν με τέτοιες ομάδες παίζουν τόσο κλειστά, θα ψάχνουν μόνο την κόντρα και παίζουμε 5 στην άμυνα και 2 χαφ πολύ δυνατά, θα πρέπει να εκμεταλλευτείς μία από τις 8-9 φάσεις καθαρές να λεπτά κάνεις, οι άλλες είναι ξέρεις, γύρω-γύρω. Αλλά στις 8 δεν μπορεί να βάλεις μία γκολ. Δεν γίνεται. Τώρα... Δεν το έκανε και το πληρώνει. Η ΑΕΚ σήμερα είχε και την ατυχία να έχει ένα κορμό ο οποίος δεν είναι ο βασικός της. Από την άλλη προέκυψε πρόβλημα και με τον Μουκουντή. Γίνεται ένας μίνι βομβαρδισμός μηνυμάτων για το πώς κύλησε αυτό το δεκαήμερο στην ΑΕΚ, όπου μαζεμένα έχουν σκάσει ένα σωρό προβλήματα, μάλλον και του Μουκουντή μυϊκό. Ναι, είπαμε 3 μέρες χειόφη ομάδα, 6-7 προπονήσεις, παιχνίδι. Δεν έχει κάνει κάτι διαφορετικό νομίζω. Αυτό είναι θέμα του προπονητή και του ιατρικού τμήματος. Το βρούμε, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε ρωτήσει και τον Ματιαθελμένα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά εμείς δεν είμαστε και επιστήμονες. Προφανέστατα και αν επηρεάζει και δυσκολεύει στη σκέψη εμάς, το ίδιο συμβαίνει και για τον προπονητή, έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται. Φαντάζομαι δηλαδή. Αλλά επαναλαμβάνω, σήμερα για παράδειγμα το θέμα της ΑΕΚ δεν ήταν αυτή που έλειπα τόσο. Δηλαδή εξαγίνει αυτό να παίζουν και όλοι οι άλλοι και να μην μπορεί να τελειώσει μια φάση, όπως για παράδειγμα με τη Λαμία που ήταν όλοι οι κανονικοί μας, δεν είχε κάποιο πρόβλημα, και τελικά έβαλες μόνο ένα γκολ και δεν μπορούσε να βρεις δεύτερο τέρμα με τίποτα ή να είχες σοφαρίσει πιο νωρίς. Είναι ένα θέμα αυτό της αναποτελεσματικότητας στο τελευταίο τρίτο, γιατί είναι κρίμα για την προσπάθεια να φτάνεις τόσο εύκολα, να δημιουργείς τόσο καθαρές φάσεις και να μην παίρνεις αυτό που πρέπει, έστω ένα γκολ. Είναι κρίμα για την προσπάθειά τους, αλλά συμβαίνει. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ. Κάτσε καλά.